Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τους άνακες, που βασικά σύμφωνα με τον Πλούταρχο είναι αυτοί που ήρθαν από Άνω. Οι θεόσταλτοι, οι ουρανοκατέβατοι, οι γη των θεών. Τιμάς ισοθέους έσχου. Είχαν τιμές ίσες με τους θεούς. Άνακες προσαγορευθέντες, ονομάστηκαν άνακες. Ίδια τα γενωμένας ανοχάς ή για την ανοχή που έγινε ή δια την επιμέλεια και την κυδαιμονία μηδένα κακός παθήν στρατιά στο στάφτης ένδον ούσι ή για την φροντίδα και την πρόνοια που πήραν για να μην πάθει κανένας κάποιο κακό. Ανακός γαρ έχειν τους επιμελουμένους ή φυλάτοντας οτιούν. Πράγματι, για όσους φροντίζουν ή φυλάσσουν οτιδήποτε, λέμε ότι έχουν ανακός. Και τους βασιλείς ίσως, άνακτας δια τούτο καλούσιν, και ίσως γι' αυτό ονομάζουν άνακτες και τους βασιλείς. Εσύ δε οι λέγοντες, δια την των αστέρων επιφάνειαν άνακας ονομάζεστε. Υπάρχουν και κάποιοι, λένε ότι οι άνακες ονομάζονται από την εμφάνιση των αστεριών. Το γαρ Άνω τους Αττικούς ανέκας ονομάζει, γιατί οι κάτοικοι της Αττικής το Άνω το ονομάζουν ανέκας και ανέκαθεν το άνωθεν και το άνωθεν το από πάνω ανέκαθεν. Σύμφωνα με το μύθο, οι Διόσκουροι, οι γη του Διός, ο Κάστορας και ο Πολυδεύτης, οι οποίοι ταξίδευαν με την Αργό ως κοπηλάτες και όχι ως κύριοι κοπηλατών, αντιμετώπισαν με τους υπολείπους μεγάλη τρικυμία και όταν ήταν οι μόνοι που μπορούσαν να σώσουν το πλήρωμα της Αργούς, τότε όταν έστρεψαν τους οφθαλμούς τους στον ουρανό, από πάνω κατέβηκαν δύο αστέρια, θεόσταλτα, στάθηκαν πάνω από τα κεφάλια τους και δέχτηκαν την θεϊκή προστασία του πατέρα τους, του Διός. Αυτοί λοιπόν ήταν ανάμεσα στους πρώτους άνακες, σε αυτούς που από Άνω ήρθαν τα αστέρια της προστασίας και βασίλεψαν ελαίο Θεού, με την βοήθεια το έλεος του Θεού. Οι ήρωες ονόμαζαν οι Έλληνες τους άνδρες, οι οποίοι για την γενναιότητά τους, την αρετή τους και την ανδρεία τους και τις λαμπρές τους πράξεις, απέκτησαν τόση φήμη, ώστε μετά το θάνατό τους κατατάχθηκαν στους θεούς και απόλαυσαν τιμές θεών. Το όνομα ήρωας οι αρχαίοι το ετυμολογούσαν διαφορετικά. Μερικοί μυθεύουν ότι από τα παιδιά της Ήρας ονομαζόταν κάποιος ήρωας, από τη μητέρα του. Και από αυτούς έπειτα εξαπλώθηκε το όνομα και σε άλλους. Άλλοι πάλι παράγουν το όνομα ήρος από το έρος, γιατί τους ήρωες τους γέννησαν οι θεοί από θνητές γυναίκες, από έρωτα. Ή το αντίθετο, οι θεές από θνητούς άνθρωποι. Γι' αυτό επειδή του απέδιδαν πότε πατέρα Θεό και μητέρα θνητή και πότε μητέρα Θεά και πατέρας θνητός, ονομάστηκαν οι ήρωες και οι μύθεοι. Και άλλοι πάλι λένε ότι οι ήρωες ονομάστηκαν έτσι από την αρετή τους, τη γενναιότητά τους, γιατί κυρίως αυτήν την αρετή αγάπησαν. Και άλλοι πάλι τελευταία υποστηρίζουν ότι η λέξη ήρος προέρχεται από την λέξη έρας, η γη, επειδή είναι η αρχαιότερη γηγενής κάτοικη της γης. Είναι άγνωστος ο χρόνος από πότε άρχισαν να τιμώνται οι ήρωες. Μερικοί από τους νεότερους πιστεύουν ότι τη συνήθεια της απόδοσης τιμής στους ήρωες την ξεκίνησε ο Κάδμος, ο οποίος έφερε πρώτος στην Ελλάδα τις επικίδιες τιμές προς τους γονείς και τους συγγενείς,
όπως επίσης και τις θυσίες και τις σπονδές πάνω στους τάφους τους. Η τιμή των ηρώων. Η τιμή των ηρώων διέφερε από την λατρεία των θεών, γιατί στους ήρωες γίνονταν οι τελετές όχι χάρη θρησκευτικής λατρείας, αλλά κυρίως σε ανάμνηση των ηρωικών εναρέτων και κοινοφελών τους πράξεων. Γι' αυτό και οι θυσίες που προσφέρονταν στους ήρωες δεν ονομάζονταν θυσίες, αλλά εξαγνισμοί. Η αρχαία φιλοσοφία τοποθετούσε τους ήρωες ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους ή ξεχώριζε το θεϊκό φύλο σε θεούς και δαίμονες και το ανθρώπινο σε ήρωες και ανθρώπους. Έτσι οι μεν θεοί ήταν ανώτεροι από τους δαίμονες, οι ήρωες ανώτεροι από τους ανθρώπους, γιατί προέρχονταν από θεϊκό γένος και για τη μετουσίωση της αρετής. Γι' αυτό το λόγο οι μεν θεοί κατήχαν την ανώτατη χώρα του ουρανού και οι άνθρωποι την κατώτατη. Οι ήρωες στη μέση. Οι κατάλους μετά τους θεούς ήταν οι δαίμονες. Μετά τους δαίμονες οι ήρωες και μετά τους ήρωες οι άνθρωποι. Κατά τις εποχές τις οποίες έζησαν οι ήρωες διαιρούνται σε διάφορες τάξεις. Αυτές είναι οι εξής. Οι βασιλείς. Η τάξη των βασιλέων περιλαμβάνει τους βασιλείς Ίναχο, Ογίγη, Κέκροπα, Δευκαλίωνα, Κάδμο, Δαναό, Βελεροφόντι, Περσέα, Πέλοπα, Μίνωα, Ηρακλή και Θησέα. Δεύτερη είναι η Αργοναύτη. Τρίτη, οι ήρωες των Θηβών. Τέταρτη, οι ήρωες κατά των Θηβών. Πέμπτη, οι ήρωες της Τρίας. Και έκτη, οι ήρωες κατά της Τρίας. Και σήμερα η εκπομπή μας αναφέρεται στους βασιλείς, ήρωες, τα παιδιά των θεών. Ίναχος. Ο Ίναχος ήταν γιος του ωκεανού και της Τιθίος. Ήρθε στην Πελοπόννησο περί το 1856 π.Χ. και ίδρυσε το βασίλειο του Άργους, όπου βασίλεψε 60 χρόνια και απέκτησε από την Μελία, κόρη του ωκεανού, δύο γιους. Τον διάδοχό του, τον Φορονέα και τον Αιγιαλέα. Οι κάτοικοι του Άργους έλεγαν πως ο Ίναχος έζησε πριν από το ανθρώπινο γένος και πως ο γιος του, ο Φορονέας, ήταν ο πρώτος άνθρωπος. Ο Ίναχος ήταν σύγχρονος του Ερυχθόνιου, έναν από τους πρώτους βασιλείς της Αθήνας. Μητέρα του Ερυχθόνιου ήταν η Αθίδα, η κόρη του Κραναού, ο οποίος ήταν γηγενής. Ο Ίναχος επίσης ήταν σύγχρονος του Εύμολπου, γιού του Ποσειδώνα και της Χιόνης, κόρης του Βορέα και της Ορίθιας. Ο Εύμολπος κατέφυγε στην Ελευσίνα και έγινε αγαπητός στους κατοίκους της. Στην Ελευσίνα, ο Εύμολπος θεωρήθηκε ο ιδρυτής των Ελευσινίων μυστηρίων. Εξάγνησε επίσης τον Ηρακλή από την δολοφονία των κεντάβρων. Η οικογένεια των Ευμολπιδών προείσταντο στις μοιήσεις των Ελευσινίων μυστηρίων. Ίναχος, ο βασιλιάς του Άργους. Ίναχος σημαίνει αργυρός, γιατί ίσως στα νερά του ποταμού που είχε πάρει το όνομά του Ίναχος υπήρχαν ψήγματα αργύρου. Ο Ίναχος έφερε στο Άργος την λατρεία της Ήρας και ονόμασε τον τοπικό ποταμό από το όνομά του Ίναχο. Η χώρα η οποία σήμερα ονομάζεται Αργολίδα, παλαιότερα δεν μνημονεύεται. Ο Ίναχος, ο οποίος βασίλευε τότε, από το όνομά του ονόμασε τον ποταμό Ίναχο και θυσίασε στην Ήρα Αργία.
Ο Ίναχος συγκέντρωσε τους ανθρώπους μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και τους εγκατέστησε στην κοιλάδα του ομώνυμου ποταμού του, ο οποίος πήρε το όνομά του σε ανάμνηση της ευεργεσίας της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, η οποία έγινε στην περιοχή του Άργου. Η Ήρα και ο Ποσειδώνας φιλονίκησαν για την εξουσία του Άργου. Ο Ίναχος ήταν κριτής της διαμάχης μαζί με τον Κηφισό ποταμό και τον Αστερίον. Ο Ίναχος ψήφισε υπέρ της θεάς Ήρας. Ο Ποσειδώνας θύμωσε και καταράστηκε τον Ίναχο να ξεραθεί ο ποταμός, ο οποίος γεμίζει νερό μόνο το χειμώνα όταν βρέχει. Ο Ίναχος, εκτός από τους δύο γιους του, τον Φορονέα και τον Αιγιαλέα, είχε και κόρη την Μικίνη, που έδωσε το όνομά της στην ομώνυμη πόλη. Άλλοι πάλι αναφέρουν και άλλους δύο γιους, τον Άργο και τον Πελαζό, και ίσως και τον Κάσο, ο οποίος νυφεύτηκε την κόρη του βασιλιά της Κύπρου Σαλαμίνου, την Αμίκη. Η Αμίκη ίδρυσε πάνω στον ποταμό Ορόντι, στην Αντιόχεια, μια κυπριακή αποικία που έφερε το όνομά του. Ο Ίναχος επίσης θεωρείται και πατέρας της τραγικής Ιός και όχι ο Ίας. Οι περιπέτειες της Ιός προκάλεσαν μεγάλη δυστυχία στον Ίναχο. Προσπάθησε να καταδιώξει τον απαγωγέα της, τον Δία, αλλά εκείνος έστειλε στον Ίναχο την ερηνεία της Συφώνη, η οποία τον βασάνισε. Ο Ίναχος έπεσε μέσα στον ποταμό που ονομαζόταν τότε Αλιάκμονας, και τότε εκείνος ο ποταμός πήρε το όνομά του και ονομάστηκε Ίναχος. Ή ο ποταμός ονομάστηκε Ίναχος γιατί εκεί κεραυνοβόλησε ο Δίας τον Ίναχο και τον ξέρανε. Από χαμένο σατυρικό δράμα του Σοφοκλή Ίναχος, ο γιος του Ίναχου ο Φορονέας θεωρείται ο πρώτος άνθρωπος που συγκέντρωσε και έμαθε στους άλλους ανθρώπους να ζουν μέσα σε πόλεις και τους έδειξε τη χρήση της φωτιάς. Γη του Φορονέα θεωρούνται ο Ίασος, ο Λύρκος, ο Πελαζγός και ο Αγίνορας. Ίσως και ο Κάρας, ο πρώτος βασιλιάς των Μεγάρων. Γυναίκα του Φορονέα ήταν η Κερδό, η Τελεδίκη ή η Πυθό, η Ιώ. Η κόρη του Ίναχου ήταν πολύ όμορφη. Η Ίινξ, η κόρη του Πάνα και της νύμφης Ιχώς, έδωσε στο Δία να πιει ένα ερωτικό φίλτρο και του υποκίνησε τον έρωτα για την Ιώ. Η Ήρα τιμώρησε την Ίγα και τη μεταμόρφωσε σε πέτρινο άγαλμα ή σε πουλί, την Ήγα γνωστή από τους ερωτικούς εξορκισμούς. Η Ιώ είδε κάποιο όνειρο που την παρακίνησε να πάει στις όχθες της λίμνης Λέρνα και να παραδοθεί στην αγκαλιά του Διός. Όταν η Ιώ διηγήθηκε το όνειρο στον πατέρα της, ο Ίναχος ρώτησε τα δύο μεγάλα μαντεία της Δοδόνης και των Δελφών και του απάντησαν πως η Ιώ πρέπει να υπακούσει στο θέλημα του Διός για να μην τους κάψει ο πατέρας των Θεών το σπίτι τους, τον οίκο του. Έτσι η Ιώ παραδόθηκε στην αγκαλιά του Διός, ο οποίος ενώθηκε μαζί του. Η Ήρα αμέσως κατάλαβε την ένωση του. Ιώς τότε μεταμόρφωσε την Ιώ σε κάτασπρη δαμάλα, αγελάδα, και ορκίστηκε στην Ήρα ότι δεν αγάπησε αυτό το ζώο. Η Ήρα τότε ζήτησε να της προσφέρουν την λευκή αγελάδα και όταν η Ιώ αγελάδα της προσφέρθηκε, η Ήρα ανέθεσε τη φύλαξή της στον Άργο. Ο Άργος ήταν γιος του Διός και της Νιώβης, η οποία ήταν η πρώτη θνητή με την οποία έκανε παιδιά ο Δίας. Ο Άργος έδωσε το όνομά του στην πόλη Άργος στη
την Πελοπόννησο. Ο Άργος καταγόταν από τον ωκεανό και την Τυθή. Και πιστεύετε ότι αυτός έφερε στην Ελλάδα το σιτάρι σπόρο και τον τρόπο καλλιέργειάς. Ο δισεγγονός του Άργου, ο οποίος ονομαζόταν επίσης Άργος, είχε ένα μάτι ή τέσσερα μάτια. Δύο μπροστά και δύο πίσω από το κεφάλι. Άλλοι όμως λένε πως ο Άργος είχε 100 ή και περισσότερα μάτια σε όλο του το σώμα. Ο Άργος αυτός είχε μεγάλη δύναμη και έκανε μεγάλους και σπουδαίους άθλους. Σκότωσε τον Ταύρο της Αρκαδίας, ο οποίος έκανε μεγάλες καταστροφές στην περιοχή και αφού τον έγδαρε, φόρεσε το δέρμα. Σκότωσε τον Σάτυρο, ο οποίος έκλεβε τα κοπάδια των Αρκάδων και τους προκαλούσε μεγάλες καταστροφές. Σκότωσε την Έχιδνα, την κόρη της γης και του Τάρταρου, που ήταν τερατόμορφη. Η Έχιδνα ή η Οχιά ήταν τέρας με σώμα γυναίκας και ουρά φιδιού. Ο Ισίωδος λέει ότι η Έχιδνα ήταν η κόρη του Φόρτη και της Κητός, που ήταν παιδιά του Πόντου και της Γαίας. Ενώ άλλοι λένε πως η Έχιδνα ήταν απόγονος της Γαίας και του Τάρταρου ή της Στίγας και του Χρυσάωρα. Η Έχιδνα, σύμφωνα με την παράδοση, ζούσε στην Πελοπόννησο, όπου στεκόταν σε ένα πέρασμα και έτρωγε τους περαστικούς. Εκεί την σκότωσε ο Άργος, που είχε 100 μάτια, αφού την έπιασε στον ύπνο. Η θεά Ήρα ανέθεσε στον Άργο να φυλάει την ιό Αγελάδα. Ο Άργος τότε πήρε το ζώο, δηλαδή την ιό, και το έδεσε σε μια ελιά που είχε φυτρώσει σε ένα ιερό δάσος των Μυκηνών και το επιτηρούσε με τα 50 του μάτια φύλακες που ήταν ανοιχτά, ενώ τα άλλα 50 κοιμόταν. Όταν ο Ερμής πήρε εντολή από τον Δία να ελευθερώσει την ιό, σκότωσε τον Άργο με μια πέτρα που του έριξε από μακριά. Άλλοι όμως λένε πως ο Ερμής κοίμησε τον Άργο με τον αυλό του πανός. Και άλλοι πάλι ότι τον κοίμησε με το μαγικό ραβδί του και μετά τον σκότωσε. Η Ήρα έδωσε την Αθανασία στον Άργο. Το μεταμόρφωσε σε παγόνι. Το πουλί με τα 100 μάτια στα φτερά του και τον έκανε αιώνιο σύμβολο. Ο Ερμής λένε πως κοίμιζε μόνο τα 50 ανοιχτά μάτια του Άργου, ενώ τα άλλα 50 κοιμόταν με φυσικό ύπνο και έφερνε την ιό στον Δία, ο οποίος τη συναντούσε με την μορφή του Ταύρου. Η ιό περιφερόταν από τις Μυκήνες μέχρι την Εύβοια και όπου περνούσε φύτρωναν καινούργια φυτά. Η Ήρα έστειλε τότε στην ιό τον Ίστρο, μία βοηδόμυγα, για να τη βασανίσει. Ο Ίστρος τότε κόλλησε στα πλευρά της Αγελάδας, της Ιός και την Τρέλα. Η Ιό έτρεχε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άφησε το όνομά της στο Ιόνιο Πέλαγος, όταν πέρασε από εκεί, και επίσης στον Βόσπορο, μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, Βόσπορος, από το πέρασμα της Δαμάλας Αγελάδας, από τον Ίστρο, την έξοδο του Δουνάβεως, και δια του Βοσπόρου, η Ιώ έφτασε στη Μικρά Ασία. Διέσχισε τη Μικρά Ασία και έφτασε στην Αίγυπτο, όπου γέννησε τον γιο του Διός, τον Έπαφο. Έπαφος. Το όνομά του σημαίνει το άγγιγμα του Διός. Η Ιώ στις όχθες του ποταμού Νείλου ξαναπήρε την ανθρώπινη της μορφή για να γεννήσει τον γιο του Διός. Η Ήρα έφτασε στην Αίγυπτο και κυνήγησε τον Έπαφο και έβαλε τους κουρίτες που ήταν οι 7 άνεμοι να τον κρύψουν. Η Ιώ δεν μπορούσε να βρει το γιο της, γι' αυτό ο Δίας σκότωσε τους κουρίτες και η Ιώ, αφού έψαξε πολύ, ξαναβρήκε τον Έπαφο στην πόλη Βίβλο της Συρίας, όπου τον ανέθρεψε η γυναίκα του βασιλιά.
Μεγαλωμένο, Ιώ ξαναπήρε τον έπαφο και τον έφερε πίσω στην Αίγυπτο, όπου και τον μεγάλωσε στο βασίλειο του βασιλιά Τηλέγωνου, που έγινε άνδρα. Όταν πέθανε ο Τηλέγωνος, τον διαδέχτηκε στο θρόνο ο έπαφος, ο οποίος νυφεύτηκε την κόρη του Νείλου, την Μέμφυδα, την ωραία θεά, με την οποία απέκτησε την πρώτη του κόρη, την Λιβύη, και αργότερα άλλες δύο, την Λυσιάνασα και την Θήβη. Ο έπαφος, ο γιος της Υιός και εγγονός του Ίναχου, έγινε γενάρχης ενός πολυάριθμου γένους, όπου περιλαμβάνονται και οι Δαναΐδες. Ιώ, όταν ξαναγύρισε στην Αίγυπτο, βασίλεψε εκεί και λατρεύτηκε με το όνομα της Ίσιδας. Ιώ, σύμφωνα με το μύθο, άφησε το όνομά της στο Ιόνιο Πέλαγος και στη Μικρά Ασία, όπου ονομάστηκε Ιωνία, ή ίσως από το όνομα του γιου της Κρέουσας, της πριγκίπισσας των Αθηνών, του Ιώνα, από τις αθηναϊκές ιωνικές αποικίες της Μικράς Ασίας. Η ερμηνεία του μύθου της Υιός. Οι ιστορικοί της αρχαιότητας παραδέχτηκαν πως η Υιό ήταν κόρη του βασιλιά Ίναχου του Άργου. Η παρουσία της Υιός στην Αίγυπτο ερμηνεύτηκε ως εξής. Οι ιστορικοί εξήγησαν πως φοίνικες πειρατές απήγαγαν την Υιό από το Άργος και την οδήγησαν στην Αίγυπτο. Άλλοι πάλι υποστήριξαν πως η Υιό έγινε ερωμένη του καπετάνιου κάποιου φοινικικού πλοίου και έφυγε με τη θέλησή της μαζί του. Ενώ τρίτοι έλεγαν ότι όταν οι πειρατές την οδήγησαν στην Αίγυπτο, την αγόρασε ο βασιλιάς, ο οποίος έστειλε στον Ίναχο τον πατέρα της αποζημίωση για την εξαγορά της Υιός, έναν τάβρο με τη συνοδεία πρεσβευτών. Ο Ίναχος όμως είχε πεθάνει και οι πρέσβεις έδειξαν για πρώτη φορά στους κατοίκους της Αργολίδας τον τάβρο. Αυτό το ζώο που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ πριν στην Πελοπόννησο και πήραν χρήματα γι' αυτό. Όταν πέθανε η Υιό, μεταμορφώθηκε σε αστερισμό. Τους μύθους σχετικά με την Υιό τους αφηγείται η χαμένη σήμερα εποποιία Δαναΐδα. Ο Όγυγος, ένας από τους πιο σπουδαίους ηγεμόνες του βασιλείς των Αθηνών, είναι αυτός που στην εποχή του έγινε ένας μεγάλος τοπικός κατακλυσμός στην κεντρική Ελλάδα, στην Αττική και στην Πελοπόννησο, με το όνομα «Ο κατακλυσμός του Ογίγη». Ο Όγυγος θεωρείται ο αρχαιότερος ηγεμόνας της Αττικής. Την εποχή του Όγυγου η χώρα αυτή ονομαζόταν Ακτή. Άκμασε περί τα 1700 χρόνια π.Χ. και γι' αυτόν τον Όγυγο οι Αθηναίοι πίστευαν ότι ήταν αυτόχθον. Άλλοι πάλι ονομάζουν Όγυγο τον βασιλιά των Τιτάνων, τον οποίο νίκησε ο Δίας μαζί με τους υπηκόους του. Σύμφωνα με την βιωτική παράδοση, ο Όγυγος ήταν γιος του Βιωτού, του ομώνυμου ήρωα της Βιωτίας και βασιλιάς των Εκτίνων, των αρχαιοτάτων κατοίκων της μεσημβρινής Βιωτίας, η οποία από το όνομά του ονομαζόταν Ογυγεία. Οι Εκτίνοι κατοικούσαν στη Βιωτία πριν από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Άλλοι πάλι θεωρούν τον Όγυγο γιο του Ποσειδώνα και της Αλίστρας. Ο Όγυγος, σύμφωνα με το μύθο, έκτισε την πόλη των Θηβών και μία από τις πύλες της έφερε το όνομά του, πύλη του Ογύγου. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ογύγου και περί το 1759 π.Χ. συνέβη ο Ογύγιος κατακλυσμός,
ο οποίος κατερίμωσε όλη την Αττική και γενικά το νερό του κατακλυσμού σκέπασε ολόκληρη τη Βιωτία. Από το όνομα του Ογείου, για κάθε τι που ήταν πάρα πολύ παλιό, έλεγαν ότι ήταν Ογίγιο. Ογιγία ονομαζόταν ακόμη και το νησί της Καλυψούς. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Όγιγος ήταν πατέρας του Κάδμου και του Φίνικα και στην Ελευσίνα τον θεωρούσαν πατέρα του Ελευσίνου. Οι κόρες του Ογίγου άφησαν τα ονόματά τους σε θηβαϊκές πόλεις όπως η Αλαλκομένια, η Αυλίδα και η Θελξίνια. Ο Κέκροπας ήταν, σύμφωνα με το μύθο, μισός φίδι και μισός άνθρωπος. Σύμφωνα με το μύθο, ο Κέκροπας ήρθε φέρνοντας αποικία από την πόλη Σάις της Αιγύπτου. Η πόλη Σάις βρίσκεται στις εκβολές του Νείλου και ο Κέκροπας ήρθε από εκεί γύρω στα 1550 χρόνια π.Χ. και δημιούργησε την Αττική Πολιτεία στην Ελλάδα. Ο μύθος λέει ότι δίδαξε στους ομούς και άγριους γηγενείς κατοίκους θρησκεία και ήθη. Έδειξε στους γηγενείς κατοίκους το όφελος του κοινωνικού βίου. Έβαλε τα πρώτα θεμέλια της πόλεως και κροπίας, αργότερα της πόλεως των Αθηνών. Ο Κέκροπας έκτισε επίσης και άλλες 11 κομοπόλεις και δίδαξε στους κατοίκους των τη γεωργία. Ο Κέκροπας φύτεψε την πρώτη ελιά και την αφιέρωσε στην πολιούχο θεά Αθηνά. Δίδαξε επίσης την καινούργια του πατρίδα, την ναυτιλία, και δημιούργησε το εμπόριο. Ο Κέκροπας πέθανε αφού βασίλεψε επί 50 χρόνια και κτίστηκε μνημείο γι' αυτόν μέσα στο ναό της θεάς Αθηνάς και προς τιμήν του του αφιερώθηκε το ζώδιο του υδροχώου. Οι αρχαίοι μυθογράφοι έπλαθαν τον Κέκροπα διφυή, δηλαδή με φύση ανδρική και γυναικεία, ή και θηρίου, φιδιού, η οποία υπονοούσε με τη συμβολική αυτή παράσταση ότι αυτός ο Κέκροπας θεμελίωσε την νόμιμη συνίκηση του άνδρα με τη γυναίκα. Και με το γάμο οι δύο φύσεις έγιναν μία φύση και σάρκα μία. Δηλαδή, ο άνδρας και η γυναίκα ενωμένοι έκαναν το ανδρόγυνο ή μία κοινή οικογένεια. Ο Σουίδας ή Σούδας στο λεξικό του τη λέξη Κέκροπας λέει «Κέκροπας, Αιγύπτιος το γένος, ο οποίος κατοίκησε στην Αθήνα». Από το όνομα του οι Αθηναίοι ονομαζόταν Κεκροπίδες ή από την Κεκροπίδα φυλή. Μερικοί μάλιστα λένε ότι αυτός γεννήθηκε διφυής. Το πάνω μέρος του σώματός του ήταν ανδρικό και το κάτω μέρος γυναικείο. Ενώ άλλοι λένε ότι το κάτω μέρος ήταν θηρίου, φίδι. Άλλοι πάλι λένε ότι έδωσε νόμους στους ανθρώπους και τους οδήγησε από την αγριότητα στην ημερότητα. Άλλοι πάλι λένε ότι επειδή οι άνδρες έσμιγαν με τις γυναίκες όπως έτυχε και από αυτούς δεν ήξεραν ο πατέρας το παιδί ή το παιδί τον πατέρα, αυτός έθεσε νόμους ώστε φανερά να σμίγουν με αυτές και να γίνονται ένα και επειδή βρήκε τις δύο φύσεις, του πατέρα και της μητέρας, γι' αυτό ονομάστηκε διφυής. Ο Κέκροπας, σύμφωνα με την πιο γνωστή μυθική παράδοση, ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Αττικής. Τον θεωρούσαν γηγενή. Από το όνομά του, η ακτή ονομάστηκε Κεκροπία. Άλλοι πάλι λένε ότι η Άγραφος, η κόρη του Ακταίου, του πρώτου βασιλιά της Αττικής, παντρεύτηκε τον Κέκροπα και του έδωσε για πρίκα την χώρα της, την Αττική. Ο Κέκροπας με την Άγραβδο
απέκτησε 4 παιδιά. Έναν γιο, τον Ερυσίχθωνα, και 3 κόρες. Ο Ερυσίχθωνος μετέφερε στη Δήλο ένα αρχαίο άγαλμα της Ηλιθίας και πέθανε στο δρόμο της επιστροφής νέος και χωρίς να αφήσει απογόνους. Οι κόρες του Κέκροπα ήταν η Άγραυλος, η οποία είχε το ίδιο όνομα με τη μητέρα της, Άγραυλο επίσης, η Έρση και η Πάνδροσος. Ο Κέκροπας εμφανίζεται με διπλή φύση, δηλαδή το πάνω μέρος του σώματός του, ανθρώπινο, και το κάτω φίδι. Απόδειξη ότι είναι γιος της γης. Στο Αγίο αυτό περιγράφεται η φιλονικία μεταξύ της θεάς Αθηνάς και του Ποσειδώνα, οι οποίοι διεκδικούν την κυριαρχία τους στην πόλη του Κέκου. Ο Ποσειδώνας χτυπάει την τρίαινά του και αναβλύζει αλμυρό νερό στην ακρόπολη της Κεκροπίας. Και μέσα σε αυτό υπάρχει ένα λευκό δελφίνι. Επίσης, ο Ποσειδώνας δίνει στους Κέκροπες και ένα άλογο ως δώρο. Ενώ η θεά Αθηνά φυτεύει την πρώτη ελιά στην πόλη και ο Κέκροπας δίνει το όνομά της στην πόλη του Κεκροπία, η οποία έκτοτε ονομάζεται Αθήνα. Ο Κέκροπας ήταν ειρηνόφιλος άρχοντας και τα επιτεύγματά του στους ανθρώπους της Αττικής ήταν να τους μάθει να χτίζουν πόλεις και να θάβουν τους νεκρούς τους. Ο Κέκροπας εφεύρε τη γραφή και έκανε τις πρώτες απογραφές. Ο Δευκαλίωνας. Ο Δευκαλίωνας ήταν γιος του Προμηθέα. Ο Προμηθέας, ένας εκπεσόν θεός, ένας θεός που έδωσε στους ανθρώπους τη φωτιά. Γι' αυτό τον έδιωξαν από το θέατρο, το θίασο των Ολυμπίων θεών. Είχε γιο, τον Δευκαλίωνα, ο οποίος έτυχε σε μεγάλη κακή συγκυρία αυτού του κόσμου, ο οποίος δέχτηκε πάρα πολύ νερό από τον ουρανό, τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Όταν ξεχύθηκαν στον κόσμο από τον πίθο της Πανδώρας όλα τα κακά, συνέβη κατά την εποχή εκείνη τόσο φθοροποιός κατακλυσμός, ώστε εξαλείφθηκε από τη γη όλο το ανθρώπινο γένος, εκτός μόνον από τον Δευκαλίωνα και τη γυναίκα του την Πύρα, οι οποίοι σώθηκαν πάνω στον Παρνασσό. Αυτοί, όταν εξαφανίστηκαν τα νερά από τη γη, ρώτησαν το Μανδύο στο ναό της Θέμιδος για το μέλλον τους. Αλλά τους δόθηκε ένας χρησμός γεμάτος μυστήριο. Για να κατοικήσουν πάλι τη γη, διατάχθηκαν να ρίξουν πίσω τους τα οστά της μητέρας τους. Και οστά ερμήνευσαν ο Δευκαλίων και η Πύρα τις πέτρες που βρίσκονταν γύρω τους. Αυτές λοιπόν τις έριξαν προς τα πίσω τους και από τις πέτρες που έριξε ο Δευκαλίωνας γεννήθηκαν άνδρες και από αυτές τις Πύρας γυναίκες. Ο Δευκαλίων δημιούργησε από τους νεοπλασθέντες ανθρώπους το βασίλειό του, σύμφωνα με κάποιους, πάνω στον Παρνασσό. Κατάλληλο στην Λοκρίδα ή, όπως λένε κάποιοι άλλοι, στην Θεσσαλία ή και σύμφωνα με τους Αθηναίους στην Αττική. Και ο Πίνδαρος λέει ότι ο Δευκαλίων είχε την καθέδρα του στον Οπούντα της Λοκρίδα. Ο Δευκαλίων, όπως αναφέρει ο Λουκιανός, έκτισε στην Ιεράπολη ναό. Τον έκτισε στο χάσμα όπου συνέρευσαν όλα τα νερά του μεγάλου εκείνου κατακλυσμού. Και επειδή ως εκ θαύματος αυτός μόνον διασώθηκε, έκτισε βωμού στην Ήρα και ναό σε ανάμνηση αυτού του συμβάντος. Έκτοτε οι Ιεραπολίτες και τα άλλα έθνη που κατοικούσαν εκεί γύρω διατηρούσαν τη συνήθεια
να φέρουν δύο φορές το χρόνο από τη θάλασσα νερό σε αυτόν τον ναό και να το χύνουν στο μικρό χάσμα, το οποίο ακόμη και την εποχή του Λουκιανού το έδειχναν στους ξένους. Λουκιανού περί της Ιρίης Θεού. Κάποιοι άλλοι ιστορικοί αναφέρουν ότι ο Δευκαλίων ήρθε από την Αστία φέρνοντας απικία, την οποία εγκατέστησε στην Λικορία, πόλη του Παρνασσού. Από τον Παρνασσό ο Δευκαλίων εισέβαλε στη Θεσσαλία και έδιωξε τους πελασγούς. Παιδιά του Δευκαλίωνος ήταν ο Έλλην και ο Αμφικτίων. Ο Κάδμος, ο βασιλιάς των Θηβών, καταγόταν από την Φινίκη. Πώς βρέθηκε από την Φινίκη στον κυρίως ελλαδικό χώρο, μας λέει ο μύθος. Ο Κάδμος ήταν γιος του Αγίνωρος, βασιλέως της Φινίκης και εγγονός του Ποσειδώνα. Η ωραία αδελφή του Κάδμου, η Ευρώπη, από την οποία πήρε το όνομά του το μέρος του κόσμου το οποίο κατοικούμε εμείς, άρεσε πάρα πολύ στον Δία. Για να συνευρεθεί μαζί της, μεταμορφώθηκε σε τάβρο και έτσι πλησίασε την πριγκιποπούλα, καθώς αυτή περπατούσε σε μία πεδιάδα κοντά στην παραλία της Φινίκη. Το όνομα της Ευρώπης σημαίνει ευρεία όψη, δηλαδή ότι βλέπει τα πράγματα πλατιά. Αυτή λοιπόν την ομορφιά ερωτεύτηκε ο Δίας και την έκλεψε μεταμορφωμένος σε λευκό τάβο. Η Ευρώπη, καθώς έπαιζε αθώα με το ζώο, το οποίο ήταν ήσυχο πάνω στα χόρτα, την Πρασινάδα, δοκίμασε να καθίσει πάνω σε αυτό. Αλλά μόλις κάθισε και αμέσως σηκώθηκε ο τάβρος, πήδηξε στη θάλασσα και κολυμπώντας έφερε την Ευρώπη στο νησί της Κρήτης, όπου και πήρε την προηγουμένη του μορφή και έμεινε μαζί. Αλλά εντωμεταξύ, το πατρικό της σπίτι επικρατούσε βαθύτατη λύπη για την αρπαγή της και ο Αγίνωρ, ο πατέρας της Ευρώπης, διέταξε τον Κάδμο, τον γιο του και αδελφό της Ευρώπης, να αναχωρήσει για να ψάξει την αδελφή του. Ο Κάδμος, αφού μάταια περιδιάβηκε πολλούς τόπους, ρώτησε τελευταίο το μανδύο των Δελφών πού μπορεί να την βρει. Και ο Απόλλων αποκρίθηκε ότι για την Ευρώπη δεν πρέπει πια να ασχολείται, αλλά να ακολουθήσει την πρώτη αγελάδα την οποία θα συναντούσε και όπου σταθεί αυτή, εκεί να κτίσει πόλη. Αυτά συνέβησαν στην επαρχία της Ελλάδος Βιωτία και εκεί έκτισε ο Κάδμος τις Θήβες. Ο Κάδμος έμελε να υπομείνει ακόμη πολλούς κινδύνους. Επειδή ήθελε να θυσιάσει την αγελάδα στην Αθηνά, έστειλε τους εταίρους του να αντλήσουν νερό από την κρίνη του Άρεως, αλλά αυτούς τους σκότωσε ο Δράκοντας που φύλαγε την κρίνη. Επειδή αγανάκτησε τότε ο Κάδμος, αγωνίστηκε με όλες του τις δυνάμεις εναντίον αυτού του αιμοβόρου θηρίου και αυτό μεν μετά από μεγάλη πάλι το σκότωσε, τα δόντια του όμως τα έσπηρε στη γη μετά από τη συμβουλή της θεάς Αθηνάς. Από τα δόντια του δράκου βλάστησαν ένοπλοι άνδρες οι οποίοι ονομάστηκαν Σπαρτοί. Αλλά επειδή μόλις αφού γεννήθηκαν σκότωναν ο ένας τον άλλον, δεν έμειναν στο τέλος παρά μόνον πέντε. Οι εξής: ο Ουδαίος, ο Χθόνιος, ο Πέλο, ο Υπερίνορ και ο Αιχείων. Με τη βοήθειά τους ο Κάδμος έκτισε τις Θήβες και τις ονόμασε από τον εαυτό του Καδμία. Μετά από το χτίσιμο αυτής της πόλεως, ο Δίας έδωσε στον Κάδμο σύζυγό του την Αρμονία, την κόρη του Άρεως και της Αφροδίτης. Το γάμο τους τίμησαν με την παρουσία τους όλοι οι θεοί. Ο Κάδμος από την Αρμονία γέννησε την Αυτονόη, την Ινό,
τη σεμέλη, την αγαβή και τον πολύδωρο και αφού κατοίκησε αρκετό χρόνο στην Καδμία, ήρθε στην Ιλυρία όπου η γυναίκα του γέννησε τον Ιλυριό. Για τον θάνατο του Κάδμου και της Αρμονίας διαφωνούν οι αρχαίοι. Άλλοι λένε ότι μεταμορφώθηκαν από τον Δία σε φίδια ή λιοντάρια και άλλοι ότι μετά το θάνατό τους πήγαν στα Ηλίσια πεδία. Τα παιδιά που άφησε ο Κάδμος κληρονόμησαν τη δυστυχία του. Η Αγαβή παντρεύτηκε τον Αιχίωνα, από τον οποίο η πόλη ονομάζεται μερικές φορές Αιχιώνιοι Θήβες, τον οποίο συνέτριψε πάνω στο βουνό Κιθερώνα μετά από μανία που τον συνεπήρε. Η Σεμέλη κατακάηκε από τους κεραυνούς του Διός. Η Ινώ είδε τον γιο της τον Λέαρχο να συντρίβεται πάνω σε κάποιον βράχο από τον Αθάμοντα. Και τέλος, η Αυτονόη, η κατάλους η Αντινόη, παντρεύτηκε τον Αριστέο και γέννησε γιο τον Ακταίωνα. Αλλά ο Ακταίωνας επιχείρησε κάποτε να βιάσει την Άρτεμη, η θεά του κυνηγίου, καθώς εκείνη κυνηγούσε. Η Άρτεμις μεταμόρφωσε τότε τον Ακταίωνα σε ελάφι και τον έφαγαν τα κυνηγητικά του σκυλιά. Αν αφήσουμε τους μύθους, μαθαίνουμε από την ιστορία ότι ο Κάδμος ήρθε από τη Φινίκη περίπου το 1550 π.Χ. Ο Κάδμος έκτισε πόλη στην Βοιωτία και έκανε γνωστά στους κατοίκους της Καδμίας τα Φινίκια γράμματα. Έφερε τη μουσική στις γιορτές των θεών. Δίδαξε την χρήση του χαλκού και ωφέλησε σε πολλά εκείνη την αποικία. Ο τελευταίος βασιλιάς για τον οποίο θα μιλήσουμε σε αυτήν την εκπομπή είναι ο Δαναός, ο οποίος καταγόταν από την Αίγυπτο και εκεί απέκτησε 50 κόρες. Ο Δαναός δεν έμεινε για πάντα στην Αφρική, ήρθε στην Ευρώπη και κατοίκησε στο Άργος. Ας δούμε την ιστορία. Ο Βίλος, ο βασιλιάς της Λιβύης ή της Φινίκης, είχε από την Αχινόη δύο γιους, τον Δαναό και τον Αίγυπτο, από τους οποίους ο Δαναός είχε 50 θυγατέρες, ενώ ο Αίγυπτος 50 γιους. Ο Δαναός, για να αποφύγει τις επιβουλές των 50 ανιψιών του, ήρθε στην Ελλάδα και πήρε την κυριαρχία του Άργους από τον τότε βασιλιά Γελάνορα και έδωσε στους εκεί κατοίκους το δικό του όνομα. Αλλά οι 50 γη του Αιγύπτου δεν άφησαν τον Δαναό να απολαύσει για πολύ χρόνο την ευχαρίστηση της βασιλείας του. Ήρθαν στο Άργος προσποιούμενη φιλία και πρότειναν στον Δαναό να έρθουν σε γάμο με τις 50 κόρες. Αλλά ο Δαναός κατάλαβε ότι η φιλία αυτή είναι δόλια και αποβλέπει σε άλλο σκοπό. Γι' αυτό τους παράγγειλε κάθε μια από τις κόρες του να σκοτώσει τον άνδρα της την πρώτη νύχτα του γάμου. Μόνον μία, η υπερμνήστρα, παράκουσε τη διαταγή του πατέρα της και έσωσε τον δικό της σύζυγο, τον Λιγέα. Μετά από αυτό, ο Δαναός καταρχάς φυλάκισε την υπερμνήστρα, έπειτα όμως της έδωσε πάλι τον άνδρα της, ο οποίος κληρονόμησε την βασιλεία του Άργους μετά τον θάνατο του Δαναού. Και οι υπόλοιπες θυγατέρες, επειδή με εκείνο τον φόνο των συζύγων τους, κανένας δεν ήθελε να τις νυμφευτεί, δίνονταν ως βραβείο στον νικητή κάποιου γυμνικού αγώνος, τον οποίο ο πατέρας του ο Δαναός ίδρυσε για αυτόν τον σκοπό. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, πρώτες οι Δαναΐδες έφεραν από την Αίγυπτο στην Ελλάδα την τελετή των θεσμοφορίων. Οι θυγατέρες του Δαναού ήταν εκείνες που έφεραν από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και δίδαξαν στις γυναίκες των Πελασγών τη γιορτή της Δήμητρας
τα θεσμοφόρια. Γι' αυτήν τη γιορτή, συνεχίζει ο Ηρόδοτος, θα τηρήσω σιωπή, εκτός από εκείνα για τα οποία η ευλάβεια επιτρέπει να λεχθούν. Όταν όμως αργότερα η Πελοπόννησος έγινε ανάστατη από τους Δωρείς, η γιορτή λησμονήθηκε. Οι Αρκάδες όμως, οι μόνοι οι οποίοι δεν αναστατώθηκαν από τους Πελοποννησίους, παρέμειναν εκεί και ήταν αυτοί που διέσωσαν την τελετή των θεσμοφορίων. Θεσμοφόρια, η πιο γνωστή γιορτή στον ελληνικό κόσμο για την θεά Δήμητρα, όπου συμμετείχαν αποκλειστικά γυναίκες. Το ανδρικό φύλο αποκλειόταν παντελώς. Μια ένωση γυναικών τόνιζε τον ρόλο τους στη γονιμότητα της κοινότητας και την συμβολή τους στην εφορία της καλλιεργήσιμης γης. Τα θεσμοφόρια διαρκούσαν 3 ημέρες, από τις 11 έως τις 13 του μηνός πήανε ψιόνους και ακολουθούσαν μία συγκεκριμένη λειτουργία. Ο μήνας πήανε ψιόνας στην Αθήνα είναι από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου με τη σημερινή χρονολογία. Ο Θησέας, αφού σκότωσε τον Μινόταυρο, έβαλε Προμήθειες στο καράβι του και ξεκίνησε για την Αθήνα. Μετά από πλεύση ορισμένων ημερών, έφτασε στην Δήλο, όπου θυσίασε όλα τα ζώα που είχε μαζί του για να τρώνε κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, στον Θεό Απόλλωνα, και ξεκίνησε χωρίς τροφές για την Αθήνα, ευελπιστώντας ότι θα έφτανε σε λίγες ώρες. Όμως, το καράβι αντιμετώπισε μία μεγάλη τρικυμία και εξόκυλε σε ένα έρημο νησί. Και έμεινα αταξίδευτο. Ουε, 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 ουε. Εκεί λοιπόν τελειώσαν όλες οι τροφές. Τελειώσαν όλες οι τροφές. Ουε, 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 ουε. Αλίμονο. Τι θα έκαναν χωρίς τροφή ο Θησέας και οι άνδρες του? Αποφάσισαν να βάλουν κλήρο και να φαγωθούν μεταξύ τους. Και τότε ρίξανε τον κλήρο να δούνε ποιος θα φαγωθεί. Ουε, 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 αλίμον. Αλλά ο μάγειρας, ο Εσχαρεύς, τους είπε μη. Στο έρμα του καραβιού, στην τάρα, στην καρίνα, στο μυτερό κάτω μέρος του καραβιού, δεν έχω βάλει άμμο, δεν έχω βάλει νερό, αλλά έχω βάλει πία, φασόλια. Έτσι ο Εσχαρεύς μαγείρεψε, οι άνδρες έφαγαν τα φασόλια και δεν φαγώθηκαν μεταξύ τους. Όταν επέστρεψαν ζωντανοί στην Αθήνα, οι Αθηναίοι γιόρταζαν τα Ισχοφόρια, γιορτές αφιερωμένες στη συγκομιδή των καρπών, των τελευταίων πριν από τον χειμώνα, και έψαιναν τα κάλαντα της εφορίας της γης για την επόμενη χρονιά. Με πολλές βροχές το φθινόπωρο που θα έκαναν τη γη εύκολη και παραγωγική. Τότε ο Θησέας τον μήνα των Ισχοφορίων τον αφιέρωσε στα φασόλια. Τον ονόμασε Πιανεψιώνα. Αυτό λοιπόν τον μήνα οι γυναίκες γιορτάζουν τα θεσμοφόρια που είναι αφιερωμένα στην μητέρα. Χαρακτηριστικό μέρος της γιορτής αποτελούσε η θυσία του Χείρου. Αυτή ερμηνεύεται από τον μύθο της απαγωγής της κόρης, σύμφωνα με τον οποίο
Οι χείροι του βοσκού Ευβουλέα εξαφανίστηκαν μαζί της στα βάθη της γης. Παρόμοιο συμβολικό χαρακτήρα είχαν και τα αναθήματα με την μορφή χείρου και τα πύληνα ομοιώματα που εικόνιζαν μία πιστή ή την ίδια τη θεά να κρατά τον χείρο, τα οποία έχουν ανακαλυφθεί στα ιερά των θεσμοφορίων. Συνήθως τα θεσμοφόρια βρίσκονταν έξω από την πόλη ή στις πλαγιές των ακροπόλεων και στην Αθήνα συγκεκριμένα το θεσμοφόριο έχει εντοπιστεί κοντά στον λόφο της Πνίκας. Οι χείροι, τα γουρουνόπουλα, είναι πολύ νευρικά ζώα. Οι γυναίκες όμως των Αθηνών είχαν κατορθώσει να τα παγώσουν, δηλαδή να τα ακινητοποιούν, κρατώντας τα από την ουρά τους, όπου είναι και το κέντρο του νευρικού του συστήματος. Και τα έβαζαν σε σακιά για να τα μεταφέρουν στο θεσμοφόριο, όπου γινόταν η θυσία. Για τις έξυπνες αυτές γυναίκες υπόθηκε η φράση «αυτή ή αυτός βάζει γουρούνι στο σακί». Δηλαδή είναι πιο έξυπνος από τα ζώα που είναι νευρικά και έχει βρει το κουμπί τους, δηλαδή το κέντρο του νευρικού του συστήματος. Οι γυναίκες έριχναν τα γουρνόπουλα μέσα σε τρύπες στο ναό του θεσμοφορίου που είχε το πάτωμά του γεμάτο από οπές τρύπες και τους άφηναν λίγη τροφή για μικρό χρονικό διάστημα. Τα γουρνόπουλα ψοφούσαν μετά από λίγες μέρες και η μυρωδιά στο θεσμοφόριο ήταν αφόρητη. Όμως το λίπος τους, το οποίο έλειωνε, λείπαινε, ευχαριστούσε, γονιμοποιούσε τη γη και γι' αυτό μέχρι σήμερα τα ενισχυτικά οργανικά υλικά που ρίχνουμε στα χωράφια για να τα κάνουμε πιο έφορα ονομάζονται λιπάσματα. Οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της εορτής των θεσμοφορίων συγκεντρώνονταν στο ιερό της Δήμητρας και έτσι είχαν την ευκαιρία να περάσουν μερικές μέρες μακριά από το σπίτι τους. Μπορούσαν να φέρουν μαζί τους και τα παιδιά τους εάν αυτά βρίσκονταν σε ηλικία που ακόμα τα θύλαζαν. Οι σύζυγοι ήταν υποχρεωμένοι όχι μόνο να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να παραστούν οι γυναίκες τους στη γιορτή, αλλά και να αναλάβουν τα προβλεπόμενα έξοδα. Στα θεσμοφόρια δεν επιτρεπόταν η συμμετοχή των παρθένων, ενώ των εταίρων και των γυναικών δούλων είναι αδιευκρίνηστη. Ο αποκλεισμός των ανδρών από τη γιορτή προσέδιδε σε αυτήν έναν μυστηριακό χαρακτήρα και σχολιάστηκαν τα θεσμοφόρια από τον Αριστοφάνη στην κωμωδία του «Θεσμοφοριάζουσε».